είμαι πάλι. Σας έλειψα, το ξέρω. Δεν πήγα μακριά. Εδώ δίπλα στα Σκόπια, τη δυναμική πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας και γενέτειρα της θρυλικής μητέρας Θερέζας, στις όχθες του Βάρβαρη ποταμού. Φιλόξενη πόλη με μακραίωνη πολυπολιτισμική παράδοση, γραφικά σοκάκια στην παλιά Οθωμανική συνοικία, πολύβουα παζάρια και νοσταλγική ατμόσφαιρα. Μουσεία τέχνης της πόλης, στεγασμένα σε υποβλητικά Οθωμανικά μουσεία, όπως Χαμάμ και Τζαμιάν. Υπέροχη θέα της πόλης από τις επάλξεις του ιστορικού βυζαντινού κάστρου Κάλε και τη ρομαντική νυχτερινή βόλτα στη θρησκευτική πέτρινη γέφυρα δίπλα στο ποτάμι. Τα είπα όλα. Πες τώρα και το επόμενο σχήμα. Μάλιστα, τραγουδώντας ελληνικά στη Eurovision, μουσικό σχήμα 17ο Δημοτικό, διδασκαλία Αράνια Αρών και Λένα Σέρα. Στο θέμα του μαθητικού φεστιβάλ, το ερωτεύεσαι με τη μία. Παιδί, παραμύθι, χρώματα και μουσική. Το φετινό δεν ήταν από αυτά. Ευρώπη. Μια αίσθηση πληγωμένης υπερηφάνειας με πλημμύρισε. Για τη χώρα μου, που ενώ έδωσε τα φώτα του πολιτισμού, αποτελεί πλέον έναν από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης. Και να, που έρχεται ένα γεγονός. Ένας πόλεμος κάμποσα χιλιόμετρα μακριά και σε κάνει να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και σκέφτεσαι πως ναι, η άσχημη πλευρά της ανθρώπινης φύσης συνεχίζει να θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο. Αλλά πάντα υπάρχουν φωνές που επικαλούνται το σωστό και το δίκαιο. Και κάπως έτσι, ξεκινάς να οραματίζεσαι το φετινό ποτπουρί τραγουδιών της χοροδίας σου. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου με μια προσευχή στην Παναγιά, έτσι όπως η Μαρίζα Κοχ την είχε τραγουδήσει το 1975, ένα χρόνο μετά την εισβολή στην Κύπρο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Παρακολουθείς τα δελτία ειδήσεων να παρουσιάζουν ένα κόσμο τόσο εχθρικό, ανθρώπους που τους νικά ο φόβος και η αμφιβολία, και σκέφτεσαι πως πρέπει να μάθεις τα παιδιά να ψάξουν να βρουν στον ουρανό το δικό τους αστέρι. Τον ουρανό, το δικό σου αστέρι ψάξε θες, γιατί... Να ξορκίσουν τις φοβίες τους και να φτιάξουν ένα κήπο μυστικό που θα μπαίνει η άνοιξη και θα είναι ουρανό κατάνοιξη. Για φαινόμενα ρατσισμού. Και θυμάσαι πως κάπου είχες διαβάσει πως ο φασισμός και ο ρατσισμός καταπολεμούνται με το διάβασμα και τα ταξίδια. Και θες να μάθεις τα παιδιά πως ο κόσμος δεν έχει σύνορα και πως μπορείς να πας όπου θες με μια μικρή σακβουαγιάζ, με χαμόγελο τραγούδι και, γιατί όχι, με ό,τι στόπ. Στον κόσμο να δεις μαζί μου ξεκινά, ξεκινά. Και χάνε με ό,τι στόπ το γύρο της γης. Στο ταξίδι σου αυτό θα γνωρίσεις όμορφα πράγματα
μα θα δεις και την αδικία και την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Θα συναντήσεις πολλούς Τσάρλι Τσάπλιν που θα σε κάνουν να μονολογήσεις. Θεέ μου, ας μην τελειώσει η ανθρωπιά. Τσάρλι Τσάπλιν, συνοδοιπόρος σου σε αυτό το ταξίδι, βέβαια, δεν μπορεί παρά να είναι η μουσική. Αυτή η γλυκιά ζάλη που ξέρει τους μυστικούς δρόμους της καρδιάς και το πώς να της μιλά και να την αγγίζει με ένα μαγικό τρόπο. Και το ποτπουρί που ξεκίνησε με μια προσευχή δεν μπορεί να παρά να κλείσει με μια επίκληση σε μια άλλη θεότητα. Αλήθεια, αυτή που πρέσβευε ο Σωκράτης, ένας προχριστού Άγιος, που τα λόγια του καίνε, μα ακόμα τα λέμε. Σωκράτη, εσύ σούπερσταρ, Θεό, 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 δε σε λένε. Ένας άνθρωπος που μιλούσε για φως και αγάπη, και ως αντίδωρο η Αθήνα που τόσο αγάπησε, τον κέρασε φαρμάκι πικρό. Η χοροδία του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Έλλη Αλεξίου θυμάται πως κάποτε η Ελλάδα τραγουδούσε ελληνικά στη Eurovision.
Oh.